Coach, λίγα λόγια σήμερα για τη νίκη εδώ πέρα, το διπλό στο Κιλκίς. Εντάξει, ήταν το παιχνίδι αυτό, ήταν συνέχεια των δύο συνεχόμενων αγώνων που είχαμε έξω, τριών αγώνων έξω, κατά σειρά και των επόμενων τέσσερα. Απλά στα δύο προηγούμενα παιχνίδια η προσπάθειά μας αποτυπώθηκε στο βαθμολογικό πίνακα με συγκομιδή, ενώ διτρόμασταν, πιστεύω, στα δύο προηγούμενα παιχνίδια 4 βαθμούς. Σήμερα αποτυπώθηκε και στο... Δηλαδή, πήραμε τη νίκη, που είναι πολύ σημαντικό μέσα σε μια ομάδα η οποία έρχε από πόρτα από ένα πολύ μεγάλο διπλώμα από τον Κυριακό να μου πάρει ιδέας και έπεσε και αυτή ένα τελικό έτσι ώστε να μην στυπούσε τις παραμονής. Γι' αυτό και ο βαθμός δυσκολίας ήταν μεγάλος. Όμως, θεωρώ ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το κομμάτι το τελικό άλλο στο δεύτερο ημίχρονο που μπορούσαμε να δούμε τις πάσεις να φτάσουμε σε ένα σκόρ παγμός και έτσι φτάσαμε σε μια κορυφή νίκη η οποία μέχρι και το τελευταίο λεπτό αφήσαμε τον αντίπαλο να ελπίζει ότι μπορεί να ισοφαρίσει. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά, έχουμε πολλά νέα παιδιά. Όπως ξέρετε εδώ και 4-5 παιχνίδια είμαστε αποδεκατισμένοι, κάρτες, τραυματισμοί, χειρονομημένοι, στρατευμένοι. Αλλά τα παιδιά τα αποκρίνονται στις απαιτήσεις της βαριάς φανέλας του Πιερικού. Τίποτε, το χαιρόμαστε σήμερα και από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι με την καρδία. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι βαθμολογικά έπρεπε να είμαστε μια νίκη από την πρώτη θέση. Θεωρώ ότι το επόμενο παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το κερδίσουμε για να έχει αξία και σημασία η σημερινή νίκη και να πλασιαριστούμε στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Θέλω τον κόσμο να μας βοηθήσει, να αυτά τα παιδιά να τα βοηθήσει. Έχουμε πολλά παιδιά από την Πιερία, να μέσα τους είναι μικρή ηλικία, παιδιά που έχουν προοπτική και ορίζονται για τους όλους τους παιδιά. Τέτοιες είναι και οι επιλογές του Ιανουαρίου, παιδιά από τον νομό, τα οποία άλλα είναι εκτός νομού, άλλα είναι στο τοπικό, έτσι ώστε να κάνουμε ένα κορμό και να χτίσουμε ένα Πιερικό από τα σπλάχα του. Σκληρή δουλειά η επόμενη μέρα και στόχος στο επόμενο παιχνίδι με χαμηλούς τόνους. Δεν καταφέραμε κάτι ακόμα. Θέλουμε συνέχεια σε αυτό που στις εμφανίσεις που κάνουμε. Να δώσω και τα συγχαρητήρια στην ομάδα του Κυπριακού, η οποία είναι μια ιστορική ομάδα, εκπροσωπεί ένα ολόκληρο τομό. Τους εύχομαι ότι καλύτερο για τη συνέχεια να σωθεί γιατί είναι μια μεγάλη και πολύ τεράστια ποδοσφαιρική περιφέρεια. Αυτά. Δεν νομίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.